δημοτικό τραγούδι απόψε. Με μια νέα τραγουδίστρια, τη Γιώτα Βέη, που είναι άγνωστη στο ευρύτερο κοινό, αλλά θεωρείται ήδη σημαντική για προσωπικότητες σαν την Μελίνα Μερκούρη και τον Γιάννη Ρίτσο και μουσικολόγους και μουσικούς σαν τον Μάρκο Δραγούμη, την Ελένη Καραΐνδρου, τον Νότι Μαυρουδί και πολλούς άλλους. Με τη Γιώτα Βέη γνωριστήκαμε μετά από τη μεταπολίτευση. Ζει σε ένα σπίτι κοντά στο δικό μου και την αγαπούσε πάρα πολύ η γυναίκα του πατέρα μου, η Νία Μερκούρη. Η Γιώτα ήταν ένα κορίτσι που τραγουδούσε. Και εγώ όταν γύρισα από την εξορία μιλούσα πάντοτε για τους ανθρώπους που δεν τραγουδάνε στο εξωτερικό. Και όταν βρισκόμαστε μαζί με την Νία Μερκούρη και μας έδωνε το καφεδάκι και μας έδινε το γλυκό αυτό που δίνουν στην Ελλάδα, η Γιώτα μας τραγουδούσε. Όταν την άκουσα για πρώτη φορά, πραγματικά έπαθα μια τεράστια συγκίνηση, γιατί με έπεισε, αν μπορεί κανείς να το καταλάβει, για το είδος του τραγουδιού που τραγουδούσε. Για πρώτη φορά κατάλαβα τι θα πει αυτό το λαϊκό τραγούδι, αυτό το τραγούδι που είναι γεμάτο ποίηση και γεμάτο ελληνικότητα. Με συνδέει πάρα πολύ επίσης ο χαρακτήρας της Γιώτας. Αυτός ο χαρακτήρας ο τόσο γενναίος. Αυτό το κορίτσι που δεν είχε ούτε πολλά λεφτά και που ερχόταν από το χωριό, από την επαρχία, να κατακτήσει την Αθήνα και που πήγαινε κάθε βράδυ δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά στο σχολείο. Και τα προβλήματα που είχε, ερχόταν πολλές φορές στο σπίτι και μου έλεγε «Αχ, δεν τα καταφέρνω με τα μαθηματικά, αχ, δεν τα καταφέρνω με...» Αλλά σιγά σιγά είδα να μορφώνεται η Γιώτα. Όχι μόνο στα γράμματα, μόνο στα ξερά γράμματα που μας μαθαίνει το σχολείο ακόμα δυστυχώς στην εποχή μας, αλλά να γίνεται κάποιος που έχει μια κουλτούρα, που έχει μια τεράστια ευαισθησία. Έπειτα μπορώ να τολμήσω να πω ότι είναι λιγάκι το παιδί μου, ας πούμε, στο τραγούδι, γιατί σκέφτηκα ότι έπρεπε να γνωρίσει κάποιους μουσικούς και ποιος θα την καταλάβαινε καλύτερα από την Καραΐνδρου. Και έτσι έγινε η μεγάλη συνάντηση της Γιώτας με την Καραΐνδρου, που νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συνάντηση και που βοήθησε τη Γιώτα και την Καραΐνδρου στο να κάνουν μια τεράστια εξέλιξη σε αυτό που λέγεται λαϊκό τραγούδι, το τραγούδι με τις ρίζες μας. Την αγαπάω τη Γιώτα σαν άνθρωπο, σαν τραγουδίστρια. Αγαπάω τη Γιώτα γιατί αντιπροσωπεύει μια Ελληνίδα που ποτέ δεν κουράστηκε να αποδείξει ότι το ταλέντο και η επιμονή και η υπομονή, όπως και τα τραγούδια της είναι, θα φτάσουν μια μέρα. Η Γιώτα Βέη τη γνώρισε το 1978. Είχε έρθει να με βρει στο τρίτο πρόγραμμα και φύγαμε μαζί να κατέβουμε στην Αθήνα. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά άρχισε να μου τραγουδάει. Συγκινήθηκα τόσο πολύ ακούγοντας αυτή την πηγαία, κατακάθαρη φωνή, που τη ζήτησα να γυρίσουμε αμέσως στο στούντιο και εκεί μπήκαμε και δυο μαζί μέσα, χωρίς καθόλου όργανα, μου τραγούδισε τα πρώτα 10 τραγούδια. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η συγκίνηση που αισθάθηκα με κυνηγάει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί βρισκόμουν μπροστά σε ένα φωνητικό φαινόμενο, αλλά και σε μια αυθεντικότητα που σπανίζει στην εποχή μας, κυρίως σε νέες κοπέλες. Όλη αυτή η τεχνική που και η έκφραση που η Γιώτα κουβαλάει από την κούνια της αποτυπώθηκε στην πρώτη μας αυτή εκπομπή με ένα τελείως πηγαίο τρόπο. Και την άλλη μέρα, θυμάμαι, είχε έρθει ο Μάνος Χατζηδάκης στο ραδιόφωνο
και του έβαλα να την ακούσει. Συγκινήθηκε τρομερά και μου ζήτησε αμέσως να της κάνουμε αφιερώματα και να την παρουσιάσουμε στο Μουσικό Αύγουστο και σε άλλες εκδηλώσεις του τρίτου προγράμματος. Αυτή τη συγκίνηση που νιώσαμε ακούγοντας τη Γιώτα Βέη, τη μοιράστηκαν και οι ξένοι. Είχα την ευκαιρία να πάω μαζί της σε πολλές χώρες, στη Γαλλία, στο Ζάγκρεπ. Ειδικά στο Ζάγκρεπ ήταν ο καθηγητής μου, ο Τραμανκιέ, που είναι καθηγητής στη Σορβόνη, καθηγητής εθνομουσικολογίας, ο οποίος και την ηχογράφησε και είπε ότι ένιωσε μια από τις σπάνιες συγκίνησεις. Η Ελένη Καραίνδρου την πήρε στο τρίτο πρόγραμμα. Η Μελίνα Μερκούρη τη χρησιμοποίησε σε μια ταινία της που έκανε το γύρο του κόσμου. Την καλούν συνεχώς σε διεθνή φεστιβάλ και μαγεύονται από τη δροσερή ευωδιά της φωνής της. Και αυτές τις μέρες τη χειροκροτούν στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το ελληνοτουρκικό βραβείο Υπεκτσή. Αλλά η Γιώτα Βέη παραμένει απλή κερασιτέχνης. Έτοιμη να τραγουδήσει όπου της το ζητήσουν. Ποτέ για το χρήμα. Είναι ένα σπάνιο ταλέντο με πολλές δυνατότητες. Έχει καταρχήν μια απαλή και εύπλαστη φωνή, γλυκό λαρυγγισμό, σωστή προφορά και προπαντός έχει μια ευαισθησία στην απόδοση του τραγουδιού και μια καταπληκτική ακουστική μνήμη, σαν να έχει ένα μαγνητόφωνο μες στο κεφάλι της, στο λαιμό της και μπορεί και αποτυπώνει έστω και τα πιο δύσκολα από τα τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά, ειδικά τα επιτραπέζια, θέλουν και τέχνη και λαιμό, αλλά και μνήμη για να μπορέσει κανείς, ας πούμε, να τα αποστηθήσει. Έχοντας όλα αυτά τα προσόντα, γι' αυτό η Γιώτα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί έτσι με κάποια άνεση να τα αποδείξει. Γεννήθηκα στο πλατήστομα της Φτιώτητας, ένα χωριό έξω από τη Λαμία. Εκεί έζησα μέχρι 17 χρονών. Κατά συνέπεια, καταγράφηκαν μέσα μου τα δημοτικά τραγούδια και οι παραδόσεις του τόπου μου. Επίσης, άκουγα πολύ ραδιόφωνο και δεν έχανα κάθε εκπομπή που θα είχε δημοτικό τραγούδι. Όταν ήρθα στην Αθήνα, παραμέρισα αυτό το είδος. Δεν έβρισκα το λόγο να το τραγουδήσω στην Αθήνα. Και κάτι ακόμα, νόμιζα ότι δεν έχει καμία απήχηση στο κοινό ετούτο. Έτσι μάθαινα οποιαδήποτε μουσική ήταν επίκαιρη εκείνο τον καιρό. Άκουγα πολύ τη-ροκ, τζαζ, νέο κύμα, αργότερα διασκευές δημοτικών, όπου άρχισα κι εγώ η ίδια να εκτιμώ αυτά που κουβαλούσα μέσα μου σαν πρώτη ύλη. Ποτέ δεν έχανα εκπομπή με δημοτικό τραγούδι, αλλά αυτό με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό. Δηλαδή, κανείς δεν ήξερε ότι τραγουδάω δημοτικό τραγούδι. Με το πέρασμα των χρόνων, έφτασα να αξιολογήσω πολλά πράγματα μέσα μου. Δηλαδή, σκέφτηκα τι πρέπει να κρατήσω από την πόλη, τι πρέπει να πετάξω από το χωριό. Και έτσι αξιολόγησα αυτά που πραγματικά ήταν και βιώματά μου. Σαν πρώτη εμπειρία σε κοινό, τραγούδησα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στα παιδιά, στους φοιτητές, και εκεί ήταν η μεγαλύτερη σφιγμομέτρηση και πήρα πολύ μεγάλο θάρρος μετά τον ενθουσιασμό των παιδιών. Έτσι αποφάσισα μέσα μου να υπηρετήσω το δημοτικό τραγούδι, να συγκεντρώσω όσο περισσότερα μπορώ, να μάθω από όλη την Ελλάδα τη στιγμή που είχα κάποια ικανότητα να τα ξεσηκώνω, να τα αποτυπώνω από τους πρώτους εκτελεστές. Και δειλά-δειλά άρχισα να τραγουδάω. Στο Ζάγκρεπ απέσπασε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε τραγουδίστρες από 40 χώρες. Ένας διάσημος ελβετός μουσικολόγος, ο Μπομποβί, λέει πως η Γιώτα Βέη είναι ένα σπάνιο φαινόμενο γιατί μπορεί να ερμηνεύει με την ίδια άνεση υπηρώτικα, νησιώτικα, ποντιακά τραγούδια. Τι να προσθέσουμε σε όλα αυτά
και σε όσα εγκομιαστικά γράφουν οι εφημερίδες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας και όλων των άλλων χωρών όπου εμφανίστηκε. Ένα μόνο. Να είναι καλά και να μας χαρίζει την ευλογία του τραγουδιού της πάντοτε με την ίδια απλή καρδιά.